Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα haul βίντεο με αγορές που έκανα από τα Dust & Cream και είμαι ενθουσιασμένη για αυτές τις αγορές τώρα, τις εκτόσεις που τις έκανα, γιατί είναι πολύ ωραία πραγματάκια. Πήρα λίγα πραγματάκια, αλλά είναι όλα ένα και ένα και θα τα δούμε μαζί σε αυτό το βίντεο και θα δούμε μαζί και την εφαρμογή τους. Θα ξεκινήσω με προϊόντα νυχιών. Πήρα μία βάση για τα νύχια, είναι ένα base coat και είναι σε αυτό εδώ το ροζουλί χρωματάκι απ' έξω. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά πιστεύω να κάνει καλή δουλειά. Και η επόμενη σειρά για τα νύχια που πήρα, είμαι ενθουσιασμένη και ό,τι σας δείχνω τώρα από τα Dust & Cream δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχω ημιμόνιμο στα χέρια μου και δεν μπορώ να τη δοκιμάσω ακόμα, αλλά όταν βγάλω το ημιμόνιμο σίγουρα θα τη δοκιμάσω αυτή τη σειρά που θα σας δείξω τώρα. Και επ' ευκαιρίας θέλω να σας δείξω το ημιμόνιμό μου, που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ καλοκαιρινό. Έχει ένα φίνικα, κάτι πουλάκια. Μ' άρεσε πολύ και ήθελα να σας το δείξω, γιατί είμαι ενθουσιασμένη. Λοιπόν, και τα επόμενα, οι επόμενες αγορές είναι βερνίκια. Και είναι από τη σειρά 10 days, είναι, υπόσχονται ότι κρατάνε στα χέρια σας 10 μέρες. Αυτό είναι το step 1 και αυτό το step 2. Οπότε αυτό είναι ένα βερνίκι, εγώ το πήρα σε άσπρο χρώμα και είναι το Nail Polish Wait a Minute λέγεται. Και είναι αυτό εδώ το άσπρο χρωματάκι, ήθελα να βάψω από καιρό άσπρο τα νύχια μου γιατί με το μαύρισμα φαίνονται πιο ωραία. Και αυτό εδώ είναι το top coat τους που υπόσχεται ότι κρατάει 10 μέρες. Δεν φτάνει παρά να τα χρησιμοποιήσω και να σας πω σε ένα άλλο βιντεάκι. Η επόμενη αγορά που πήρα από τα Dust & Cream είναι το κραγιόν που φοράω τώρα. Είναι από τα matte τους, από τη matte τους στη σειρά, τα Liquid Lipsticks, το Dust & Cream. Είναι η απόχρωση Τάλια Stats. Και μόλις το είδα το ερετεύτηκα, γιατί στεγνώνει ματ και έχει και ένα ανεπαίσθητο σήμερ μέσα. Το φοράω τώρα στα χείλη μου για να το δείτε, αλλά... Άλλη μία αγορά που έκανα από τα Dust & Cream είναι αυτό το κοκαλάκι που φοράω τώρα στα μαλλιά μου. Είναι ένα κοκαλάκι που το πιάνετε τα μαλλιά σας και το βάζετε από πάνω και αμέσως δίνει ένα άλλο στυλ στα μαλλιά σας, φαίνεται σαν την Κλεοπάτρα. Είναι πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί εγώ πιάνω συνέχεια τα μαλλιά μου και φαίνονται λίγο άτονα, οπότε θα ήθελα να τους δίνω ένα άλλο στυλ με αυτό εδώ το κοκαλάκι. Φαίνονται και πιο περιποιημένα, ενώ δεν τα έχετε περιποιηθεί, φαίνονται πιο περιποιημένα τα μαλλιά σας. Και το τελευταίο και καλύτερο, γι' αυτό και το άφησα τελευταίο, είναι ένα loose pigment, το οποίο είναι άσπρο ασημί, είναι αυτό εδώ. Και θέλω να το εφαρμόσω τώρα στα μάτια μου, για να το δείτε κι εσείς πώς γράφει, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Το πήρα άσπρο γιατί ίσως το χρησιμοποιήσω και για highlighter και για να δίνω λάμψη στα μάτια μου. Θα το εφαρμόσουμε τώρα μέσα στα μάτια, γι' αυτό θα σας φέρω πιο κοντά. Σας έχω φέρει πιο κοντά για να δείτε καλύτερα την εφαρμογή στα μάτια μου. Και τι θα κάνω. Επειδή από μόνο του το pigment δεν θα δείξει, πρέπει να κάνουμε κάποια εφαρμογή για να δείξει, θα πάρω ένα κολ μολύβι μαύρο, είναι από την Avon, είναι το κολ eyeliner στην απόχρωση True Black και έχει και μία μυτούλα από πίσω για να κάνετε smudge,
Οπότε θα το χρησιμοποιήσω και τα δύο και θα πάω στη βάση άτσαλα του ματιού μου με αυτό εδώ το μολυβάκι. Δεν με ενδιαφέρει να είναι ίσια η γραμμή. Έχω βάλει εννοείται και βάση στα μάτια μου και την έχω σετάρει με πούδρα. Θα κάνω μία άτσαλη γραμμή. Και μετά θα πάω με την άλλη άκρη και θα τη σβήσω. Τη σβήνω προς τα πάνω, που έχουμε δημιουργήσει έτσι ένα πιο βάθος του μάτι. Θα πάρω τώρα, δεν έχω κόλλα για γκλίτερ, οπότε έχω σκεφτεί να πάρω ένα lip gloss αδιάφανο και να το βάλω πάνω στο μάτι μου για να κολλήσει το γκλίτερ και να μην πηγαίνει παντού. Οπότε θα βάλω αυτό το διάφανο lip gloss πάνω από το μάτι μου, εκεί που θέλω να κολλήσω το loose pigment. Και τώρα, αφού έβαλα το lip gloss στο διάφανο, θα πάρω το loose pigment από το Dustin Cream, θα το βάλω λίγο στο καπάκι μου. Έβαλα λίγο. Και θα πάρω ένα flat πινελάκι, το οποίο flat πινελάκι θα το ψεκάσω και με setting spray για να κολλήσουν απάνω και να μην μου πέφτουν τριγύρω. Και θα πάρω το pigment να το εφαρμόσω στο μάτι μου. Θα ενισχύσω την άκρη με λίγο ακόμα μαύρο μολύβι. Και από πάνω, εκεί που έβαλα το μολύβι, θα βάλω και μία έτσι λίγο πιο μαύρη σκιά. Έτσι πολύ απλά και γρήγορα έχετε ένα πολύ γκλάμουρους μακιγιάζ με αυτό το pigment. Και θα βάλω και λίγο pigment εδώ να δούμε αν γίνεται και highlighter με το ίδιο πινελάκι, για να δούμε. Αυτό ήταν το μακιγιάζ με τις αγορές που έκανα από τα Dustin Cream. Σας έκανα και ένα μάτι για να το δείτε καλύτερα το pigment. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση το pigment. Έκανα και έτσι ένα πιο smoky μάτι καλοκαιρινό για να δείτε το pigment. Θα ξεζουμάρω. Και από μακριά είναι κάπως έτσι. Έτσι μπορείτε να κάνετε με το pigment, το οποίο είναι πάνθινο. Έχει κάτω από 3 ευρώ. Ένα μακιγιάζ σαν νηφικό, ένα μακιγιάζ για να πάτε σε γάμο, ένα μακιγιάζ για να πάτε σε κάποια εκδήλωση με λίγο pigment και λίγο μολύβι στην άκρη του ματιού και σετάροντας το με σκιά, μπορείτε να κάνετε αυτό εδώ το glamourous μακιγιάζ. Οπότε σας έδειξα και την εφαρμογή των προϊόντων του Dustin Cream που πήρα. Θα βάλω και λίγο κραγιανάκι για να δείτε, να γίνω λίγο πιο νούτα χείλη, γιατί έχουμε έντονα μάτια. Κάπως έτσι γράφει το κραγιόν. Αυτό λοιπόν ήταν το μακιγιάζ. Έβαλα και λίγο εδώ πέρα σαν highlighter. Και αν σας άρεσε αυτό του είδους το βίντεο, πατήστε like
και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί θα ακολουθήσει giveaway στους 600 συνδρομητές. Γεια σας!